Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλημέρα. Ελπίζω να είστε και σήμερα όλοι καλά. Το θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε σήμερα έχει να κάνει με τον βιασμό και την κακοποίηση των γυναικών. Ο βιασμός είναι ένα από τα πιο κραυγαλαία συμπτώματα κοινωνικού εκφυλισμού. Ύστερα από γενναίες ολόκληρες σιωπής, πόνου και λαθεμένων ενοχοποιήσεων, η σεξουαλική επίθεση προβάλλει εκρηκτικά σαν μια από τις πιο κατάφορες δυσλειτουργίες της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για το θέμα αυτό παρότρινε πάρα πολλές γυναίκες να αποκαλύψουν τις εμπειρίες τους από το παρελθόν με πραγματικούς ή επίδοξους βιαστές, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έρθει στην επιφάνεια μία τρομερή αλήθεια. Είναι λίγες οι γυναίκες που μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν υπήρξαν έστω και μια φορά στην ζωή τους θύματα σεξουαλικής επίθεσης ή μιας ανάλογης απόπειρας. Επειδή ορισμένες γυναίκες είναι από οικονομική άποψη προνομιούχες, δεν σημαίνει ότι πάβουν γι' αυτό να είναι θύματα. Αντίθετα, πιο πρόσφατες μελέτες γύρω από το βιασμό πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν αναγνωρίσει τη διαφορά ανάμεσα στον πραγματικό αριθμό σεξουαλικών επιθέσεων και στον αριθμό εκείνων που αναφέρονται στην αστυνομία. Σύμφωνα με την συγγραφέα του βιβλίου «Ενάντια στη θέλησή μας, άνδρες, γυναίκες και ο βιασμός» της Susan Brownt Miller, μόνο το 1/5 έως το 1/20 των βιασμών αναφέρονται στην αστυνομία. Μία μελέτη επίσης που δημοσιεύτηκε από ριζοσπαστικές φεμινίστριες της Νέας Υόρκης συμπέρανε ότι οι βιασμοί που αναφέρονται είναι μόλις το 5%. Πολύ συχνά ακούμε να λένε ότι δήθεν οι γυναίκες που βιάζονται αποζητούν κατά κάποιο τρόπο τον βιασμό ή ότι προκαλούν. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς πάρα πολλές φορές ή θα το έχετε διαβάσει ενδεχομένως. Η αλήθεια όμως απέχει μακράν από όλο αυτό. Δεν υπάρχει καμία γυναίκα που να θέλει να βιαστεί. Ακόμα και όσες επιζητούν την σεξουαλική ικανοποίηση δεν ψάχνουν για αυτή τη μορφή της κτηνοδίας, του πόνου και της ταπείνωσης. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι γύρω από αυτό το θέμα που είναι αναγκαίο να διαλυθούν. Ποιοι είναι αυτοί οι μύθοι? Ένας από αυτούς είναι ότι η βία είναι μέρος μιας σκοτεινής πλευράς της ανδρικής σεξουαλικότητας και ότι αυτοί που βιάζουν καταλαμβάνονται από ορμητικά ένστικτα τα οποία δεν μπορούν να ελέγξουν. Οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα τουλάχιστον γύρω από αυτό το θέμα δείχνουν ότι πέρα από την ενστικτόδη συμπεριφορά, οι περισσότεροι βιασμοί είναι προσχεδιασμένοι. Αυτά τα στοιχεία ανατρέπουν την αντίληψη, επομένως, ότι ένας άνδρας που βιάζει μία γυναίκα καταλαμβάνεται ξαφνικά από ανικανοποίητες σεξουαλικές ανάγκες, τις οποίες δεν μπορεί να υπερνικήσει.
Ένας άλλος μύθος είναι ότι οι γυναίκες προκαλούν τους άντρες. Όπως είπαμε και πριν, οι έρευνες όμως δείχνουν ότι οι γυναίκες οι οποίες έπεσαν θύματα βιασμών ήταν κανονικά ντυμένες και απορροφημένες από τα δικά τους προβλήματα όταν δέχτηκαν την επίθεση. Το να είναι ελκυστικές οι γυναίκες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επιδιώκουν ή επιζητούν το βιασμό. Για ποιο λόγο να θέλει αυτή τη μορφή βίας μια γυναίκα που μερικές φορές καταλήγει στο έγκλημα εις βάρος της. Εκτός από την κακοποίηση των γυναικών έξω από την οικογένεια, πολύ συνηθισμένη είναι και η ίδια η βία μέσα στο σπίτι. Ο ξυλοδαρμός είναι η πιο διαδεδομένη μορφή βίας των γυναικών. Στην αρχή της συζυγικής ζωής η γυναίκα μπορεί να είναι πρόθυμη να υποτάσσεται στην θέληση του άντρα. Με το πέρασμα όμως του χρόνου η προθυμία αυτή όσο πάει και φθήνει, με αποτέλεσμα η αρχική ασυνείδητη και η φανερή από την μεριά του άντρα άσκηση εξουσίας να ξεσπάει απροκάλυπτα σε ψυχική βία, σεξουαλικό εξαναγκασμό ή ακόμα και σε σωματική κακοποίηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με τα στοιχεία του FBI, κακοποιείται μία γυναίκα κάθε 12 δευτερόλεπτα. Παλιότερα είχα διαβάσει ότι εδώ στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με έναν υπεύθυνο γραφείου γυναικείων θεμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, μία στις τρεις γυναίκες που ζουν στη Θεσσαλονίκη φέρεται να κακοποιείται συστηματικά από το σύζυγό της ή το σύντροφό της, ενώ μία από τις υπόλοιπες δύο έχει δεχτεί βία συμπεριφορά τουλάχιστον μία φορά στην ζωή της. Θύματα είναι και το 21% των εγγύων. Επίσης, το 70% των παντρεμένων κακοποιημένων γυναικών δηλώνουν ότι έχουν υποστεί και σεξουαλική κακοποίηση. Το γεγονός αυτό όμως δεν το καταγγέλουν, διότι δεν υπάρχει συνήθως νόμος που να προβλέπει και να τιμωρεί τέτοιου είδους μεταχείριση μέσα στο γάμο, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγα χρόνια αυτό γινόταν. Σύμφωνα με την ψυχολόγο Άλτα Πανέρα, το 21% των εγγύων γυναικών κακοποιούνται. Αυτό οφείλεται στο ότι εκείνη την περίοδο οι άνδρες χαλαρώνουν και βγάζουν τον κακό τους σε αυτό, γιατί πιστεύουν ότι οι γυναίκες τους δεν θα τολμήσουν να τους εγκαταλείψουν. Ακόμη υπάρχει έντονος εκνευρισμός γιατί αλλάζουν οι ρόλοι μέσα στην οικογένεια και οι άνδρες επιφορτίζονται με περισσότερα βάρη. Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό γυναικών που κακοποιούνται παρουσιάζουν στη συνέχεια ψυχοσωματικές διαταραχές, ασθένειες, έχουν μειωμένη εκτίμηση για τον εαυτό τους, απομονώνονται και αποδυναμώνονται, ζουν σε μια κατάσταση θα λέγαμε συνεχούς φόβου. Η βία, εκτός από σωματική και σεξουαλική, μπορεί να είναι και ψυχολογική και οικονομική.
Ψυχολογική είναι όταν ο σύντροφος ελέγχει ή κατακρίνει τις σχέσεις της γυναίκας με άλλους ανθρώπους. Όταν την απομονώνει από φίλους και συγγενείς. Όταν την υποτιμά συστηματικά, την ταπεινώνει, την προσβάλλει, προσβάλλει την αξιοπρέπειά της, όταν απειλεί πως θα της πάρει τα παιδιά, όταν τη διαβεβαιώνει πως δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της, πως είναι ανίκανη και ούτω καθεξής. Η ψυχολογική και η οικονομική βία δεν καταλήγουν πάντα και σε σωματική βία. Όμως, μια σωματικά κακοποιημένη γυναίκα έχει σίγουρα κακοποιηθεί και ψυχολογικά. Όσον αφορά τώρα το πορτρέτο που έχουν συνήθως οι άνδρες που κακοποιούν τη γυναίκα τους, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι συχνά άνθρωποι που δίνουν προς τα έξω την εικόνα του καλού οικογενειάρχη και επαγγελματία, με αποτέλεσμα οι περισσότερες γυναίκες να αποθαρρύνονται ακόμη περισσότερο στο να αποκαλύψουν το δράμα που ζουν μέσα στον κοινωνικό τους περίγυρο. Συνήθως προέρχονται από οικογένεια στην οποία ο πατέρας κακοποιούσε τη σύζυγό του και κάνουν συχνά σκηνές ζηλοτυπίας. Συνήθως η κακοποίηση δεν περιορίζεται μόνο στην γυναίκα, αλλά επεκτείνεται και στα παιδιά. Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, το 1 τρίτο των ανδρών ασκεί βία και στα παιδιά τους, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών στη συνέχεια ξεσπούν στα παιδιά, είτε γιατί θέλουν να αποδείξουν ότι έχουν και αυτές εξουσία, είτε γιατί απλά κατά αυτόν τον τρόπο εκτονώνουν το θυμό τους. Ο νόμος δεν παρέχει την προστασία του αδιάκριτα σε κάθε γυναίκα. Όπως συνάγεται από ερευνητικά δεδομένα, οι δικαστές τείνουν με ευχέρεια να θεωρούν υπεύθυνο το ίδιο το θύμα και τις πιο πολλές φορές είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν ότι το θύμα συγκατατέθηκε με διάφορους άμεσους ή έμεσους τρόπους στο βιασμό του. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, λειτουργούν σπίτια για κακοποιημένες γυναίκες που παρέχουν καταφύγιο και βοήθεια σε αυτές και τα παιδιά τους όταν βρίσκονται σε αδιέξοδο. Προπαντός όμως τους παρέχεται οικονομική βοήθεια έως ότου ξεπεράσουν την κρίση και αρχίσουν να ανεξαρτητοποιούνται. Πολλές γυναίκες από το φόβο της τόσο έντονα ακόμα πατριαρχικής κοινωνίας φαίνεται πως προτιμούν να υπομένουν κάθε είδους μεταχείριση παρά να χωρίσουν από τους άντρες τους. Εδώ πρέπει να προσθεθούν και οι δικαιολογημένοι τους φόβοι μπροστά σε ένα αβέβαιο μέλλον, χωρίς καμιά κοινωνική και οικονομική ασφάλεια. Πράγματι, η έλλειψη κατάλληλων θέσεων εργασίας, επαγγελματικής επιμόρφωσης και έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης τις καθυλώνει και όχι μόνο τις Ελληνίδες, θα λέγαμε ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, δέσμες της οικογενειακής εστίας
και του πατροπαράδοτου ρόλου τους, αν και διανύουμε τον 21ο αιώνα. Σε έρευνες που έχουν γίνει, τέθηκε επιτακτικά το ερώτημα για ποιο λόγο οι γυναίκες δεν έχουν το θάρρος να διαλύσουν ένα δεσμό όταν η συμβίωση έχει γίνει ανυπόφορη, οικονομική και αντικειμενική εξάρτηση, όπως τα παιδιά. Ήταν ένας βασικός, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκής λόγος. Ο βασικός λόγος που δόθηκε από τις γυναίκες ήταν ο φόβος μήπως χάσουν τον σύντροφο και δεν μπορέσουν να τον αντικαταστήσουν. Ίσως η βία να μην πάψει ποτέ να υπάρχει έως ότου χτίσουμε μια εντελώς διαφορετική κοινωνία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στα σπίτια μας, στο περιβάλλον μας, τις συναναστροφές μας με το άλλο φύλο, σχέσεις ελεύθερες από τον τρόμο και το φόβο, βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό, στην ευγένεια και στην αγάπη. Τα παιδιά που θα μεγαλώσουν σε μια τέτοια ατμόσφαιρα θα απορρίψουν από μόνα τους τη βία και θα είναι πολύ ικανά να οδηγήσουν την Ελλάδα του αύριο σε ένα καλύτερο μέλλον.